Τέταρτο λεπτό τη αναμέτρηση. Ο Δοντσίδης εκτελεί, θα πέσει στη δεξιά του γωνία και θα απομακρύνει τον τερματοφύλακα του Μινόταυρου. Έβδομο λεπτό τη αναμέτρηση. Το δεύτερο δοκάρι, ευκαιρία out. Με ευκαιρία την οποία επιχείρησε ο Χαρατσής. Δεύτερη καλή στιγμή για την ασυγωνιά στο μάτς. Μπαλιά βγαίνει, περνάει ευκαιρία για τον Μινόταυρο αυτή την φορά. Μπάλα θα στρωθεί, θα γίνει καλό σουτ. Μπάλα out. Καλό το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Γαλανάκης στο 18. Δοντσίδης θα βγάλει τη σέντρα. Χαρατσής μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ out. Παλιά είναι καλή για τον Δημήτρη, πλασάρι, ευκαιρία, Μπαξεβάνης, υπάρχει επιθετικό φάουλ όμως, ή γκολ. Επιθετικό φάουλ υπάρχει, νομίζω σωστή είναι η απόφαση του κυρίου Βυσκαδούρου πάνω στον Μπαξεβάνη. Το φάουλ εκτελέστηκε, είναι καλή εκτέλεση, δεν θα μπορέσει εκεί ο Νταγκουνάκης. Ποδεικνύει και κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο κύριος Βυσκαδούρος στο τείχος του Μινοταύρου. Τώρα θα εκτελεστεί Δοντσίδης, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την ασυγωνιά. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Να δούμε το σουτ του Μπαξεβάνη από μακριά. Ο Σιροκάκης θα του φύγει μπάλα. Γκολ! Απίστευτο γκολ, κυρίες και κύριοι. Μπάλα έφυγε από τα χέρια του Σιροκάκη. Έσκασε τα νερά, έφυγε από τα χέρια του. Απίστευτη γκάφα από τον έμπειρο τερματοφύλακα, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο κράτησε το 0 για την ομάδα του Μινοταύρου. Και γυρνώντας την είδα να καταλήγει στο βάθος εστίας του. Έτσι λοιπόν με σκόρερ τον Μπαξεβάνη στο 48. Το κόρνερ εκτελέσκε στο 53. Υπάρχει μια πτώση με στην περιοχή. Παίζει τα λέει ο κ. Βυσκαδούρος. Μπαλιάνι για τον Μπαξεβάνη. Θα περάσει ευκαιρία για τον Μπαξεβάνη. Κακό σουτ αυτή τη φορά. Out. Κρυάρι στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα περνάει. Εδώ έχουμε φτάσει στο 81, το 1-0 παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί από το 48 με το γκολ το οποίο σημείωσε ο Μπαξεβάνης και την απίστευτη γκάφα στην οποία επέπεσε ο Σιροκάκης. Να δούμε το σούτ τώρα από τον Δοντσίδη, εξαιρετική επέμβαση, σούτ από τον Κριάρη, κόρνερ, μεγάλη επέμβαση από τον Σιροκάκη. Χαρατσής, προσπάθεια τώρα για την ομάδα της ασυγωνιάς, Χαρατσής θα φέρει την μπάλα στο, δεν θα μπορέσει να κάνει το σούτ, ευκαιρία με τον Κριάρη, 2-0. 2-0 με σκόρερ τον Κριάρη, τελειώνει το μάτς η ασυγωνιά. Στο 92 ο Χαρατσής δέχτηκε την κόντρα, δεν μπόρεσε να σουτάρει και ο Κριάρης από κοντά δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα και να πετύχει το 2-0 σφραγίζοντας την πρώτη νίκη της ασυγωνιάς στο πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο η ασυγωνιά πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Εμείς είχαμε προβλήματα σαν να κυκλοφορήσουμε την μπάλα γιατί είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό δεν γινότανε. Και σε συνδυασμό με το ότι χάναμε τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και ο αντίπαλος ήταν πιο ζωντανός. Στο πρώτο ημίχρονο, αν και δεν φάγαμε γκολ, σίγουρα η ασυγωνιά ήταν καλύτερη. Μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα και είναι αλήθεια αυτό. Σε ό,τι αφορά την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που δεχτήκαμε πολύ νωρίς ένα γκολ από ένα λάθος που αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και πολλοί δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Είναι κρίμα γιατί ένας ποδοσφαιριστής είναι σε πολύ καλή μέρα και κάνει τόσες πολλές επεμβάσεις, δέχεται ένα τέτοιο γκολ. Σίγουρα αισθάνεται άσχημα όμως. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι μια νίκη δίκαιη για την ασυγωνιά. Για μας ένα ξεκίνημα πρωταθλήματος το οποίο μας βρίσκει με δύο ήττες στο ξεκίνημα. Νομίζω ότι δείξαμε όμως και στα δύο παιχνίδια ότι η ομάδα μας έχει και δυνατότητες και μπορεί να ανακάμψει. Αυτό θα προσπαθήσουμε από το ερχόμενο παιχνίδι με το Ρυθμιακό να κάνουμε την πρώτη μας νίκη και να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε, να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά μας. Μας είχε προβληματίσει το πρώτο αποτέλεσμα με το Ρυθμιακό. Αν και κάναμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θεωρώ μας άξιζε και γι' αυτό το λόγο όλη τη διάρκεια της εβδομάδος είχαμε λίγο πίεση, αλλά τα παιδιά από ό,τι φάνηκε σήμερα ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένα, δεν κρίθηκε ούτε στη τεχνική ούτε στη συντακτική. Κρίθηκε ένα παιχνίδι στις μονομαχίες, ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο στοιχείο που είχαμε σήμερα ήταν η δύναμη και η θέληση για το παιχνίδι. Παρότι οι συνθήκες δεν ευνοούσαν να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο,
κατά διαστήματα. Χαρήκαμε αυτό που βλέπουμε έξω από το γήπεδο. Και θέλω να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την παρουσία τους και την προσπάθεια που κάναμε στο γήπεδο. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Οι συνθήκες κατηγορίας είναι διαφορετικές και γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνεπείς σε κάθε παιχνίδι, να παίρνουμε το καλύτερο που μπορούμε σαν ομάδα.